επίπεδο και ο συνάδελφος Πατεράκης. Αλλά ιδιαίτερα, θα έλεγα, η Ιεράπατρα βρίσκεται τον τελευταίο καιρό υπό ένα πραγματικό διωγμό. Οι υπηρεσίες μετά τη μια την άλλη φεύγουν. Το τελωνείο της Ιεράπατρας έκλεισε. Η εφορία της Ιεράπατρας έκλεισε. Για να βγάλει ένα διαβατήριο ο Ιεραπετρίτης πρέπει να πάει στον Άγιο Νικόλαο. Πρόσφατα. Για να κοπεί ένα παράβολο, για να κάνει ένα πολιτικό γάμο, πρέπει να κόψει ένα μικρό παράβολο, πρέπει να πάει στον Άγιο Νικόλαο. Για να πληρώσει τη δόση της εφορίας, πρέπει να πάει στον Άγιο Νικόλαο. Έλα, κύριε Κοπανάκη, ελάτε κύριε Κοπανάκη. Τώρα τελευταία, ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ιεράπετρα υπάρχουν περίπου 10.000 οικονομικοί μετανάστες. Είχαμε στο Δήμο ένα. Παιδιά, ησυχία λίγο. Είχαμε στο Δήμο ένα μικρό γραφείο που εξυπηρετούσε τους αλλοδαπούς για να βγάλουν μια διαπαραμονή, να πάρουν ένα πιστοποιητικό κτλ. Και τώρα ήρθε χαρτί ότι το γραφείο κλείνει. Μεταφέρεται η αρμοδιότητα μαζί με όλους τους φακέλους στην αποκεντρωμένη δίκη σε εσάς και θα πρέπει να πηγαίνουν στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένας φουκαριάρης οικονομικός μετανάστης δεν θα πρέπει να δουλεύει μία μέρα, να πάρει το αυτοκίνητο του αν έχει, να πάει στον Άγιο Νικόλαο για να εξυπηρετηθεί για 10 λεπτά. Και έχω ένα αίτημα τώρα και σε εσάς, το οποίο σας το έστειλα εγγράφος, ότι θα πρέπει το γραφείο αυτό από τον Άγιο Νικόλαο να το φέρετε στην Ιεράπετρα. Εκεί είναι οι μετανάστες, εκεί είναι το κέντρο. Κοιτάξτε το. Σας το υπέβαλα εγγράφος προχθές. Θέλω να το δείτε με τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση. Εμείς, κυρία Μυρονάκη, σκοπός δικός μας δεν είναι να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες και όχι να εξυπηρετούν 2-3 υπάλληλοι. Το λέω αν υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, η σταγόνα ήταν το ΤΕΙ. Είχαμε ένα μοναδικό ΤΕΙ στην Ιεράπετρα. Δυστυχώς με το σχέδιο Αθηνά φεύγει και πάει στο Ηράκλειο. Και μιλάμε για τον Ομόλα Στίου, που έχει όλα 4 ΤΕΙ, 4 τμήματα. Τα 3 κλείνουν. Ευτυχώς κρατήσανε το ΤΕΙ Στία. Τα 3 κλείνουν. Ενώ η αντίστοιχη νομή της Κρήτης. Δεν θα μιλήσω για το Ηράκλειο. Το Ρέθινο, που είναι ένας νομός ισοδύναμος περίπου με το δικό μας, έχει πάνω από 10.000 φοιτητές. Υπάρχει μια μεγάλη αδικία, την οποία τη βιώνουμε όλοι μας. Και ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους κατοίκους μας, και είμαστε τώρα 2 χρόνια περίπου, είμαστε σε εγρήγορση, σε συλλαλητήρια, σε διαμαρτυρίες, σε καταλήψεις, είναι το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Το νοσοκομείο που χτίστηκε μετά τον πόλεμο, με εισφορές των γεραπετριτών, με χρήματα που ήρθαν από γεραπετρίτες. Κύριε Γενικέ, όλο αυτό τον τελευταίο καιρό έχουμε ενημερώσει τους πάντες. Υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματές, με διαβήματα και προσωπικές επαφές. Δυστυχώς, είναι φωνή βόντος εν διερήμο. Δεν μας έχουν ακούσει μέχρι στιγμής, δεν μας έχουν ικανοποιήσει. Εγώ θα σας παρακαλέσω, σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Κρήτη, να μεταφέρετε ή δυνατό στον Πρωθυπουργό την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση όλων μας για αυτά που συμβαίνουν. Δεν μιλάμε να μην φτιάξει το κράτος. Να φτιάξει το κράτος, αλλά αυτά που συμβαίνουν δεν είναι ορθολογισμός, είναι παραλογισμός. Θα πρέπει να γίνουν άμεσα διορθωτικές κινήσεις. Και σε πρώτη προτεραιότητα βάζουμε καλή λειτουργία του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. Και λέγοντας καλή λειτουργία, να το επαναλάβω, οι βασικές κλινικές, οι 4, με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, πρέπει να λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, με δικό του επαρκή προϋπολογισμό. Και δεύτερον, το ΤΕΙ να παραμείνει στην πόλη μας. Και στον Άγιο Νικόλαο, φυσικά, τα 2 ΤΕΙ που φεύγουν. Είναι τα ελάχιστα που μπορούμε να ζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Ο κ. Κουρνάκης είναι με την πορεία, πήγανε στην 7η, αυτό υπάρχει ένα πέρασμα. Αυτό δηλαδή το αίτημα εκφράζει και τον Άγιο Νικόλαο. Ναι, για το ΤΕΙ εκφράζει και τον Άγιο Νικόλαο. Αλλά είναι τα πρώτα σε προτεραιότητα. Δηλαδή, νοσοκομείο εκ των ουκάνευ, θα γίνει επανάσταση, θα γίνει χαμός. Και ΤΕΙ. Είναι τα δύο πρώτα αιτήματα που έχει όλη η κοινωνία της Ιεράπετρας. Και είναι όλη η κοινωνία μαζεμένη, μια γροθιά και δεν ελέγχεται πλέον. Δεν ελέγχεται, ειλικρινά σας το λέω. Αν μου επιτρέπετε, το νοσοκομείο. Είναι ο κύριος Μαρκόπουλος, είναι διοικητής. Τη 7η υγειονομική περιφέρεια που πήρε και με τον κύριο Κοκκίνη, το διοικητή του Πεπαγνή. Φυσικά εγώ κρατώ μικρό καλάθι. Δεν πιστεύω και αυτά που λένε. Υπήρξε μια μορφή διαβεβαίωση από αυτούς ότι η λειτουργία καταρχάς του νοσοκομείου της Ιεράπετρας της Ιτίας παραμένουν γενικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Γιατί ακούστηκε τώρα τελευταία ότι πάμε κέντρο υγείας. Όχι, ακούστηκε χθες ότι γίνεται κέντρο υγείας. Αυτό είναι ψευδές. Παραμένουν γενικά νοσοκομεία, κέντρο υγείας και η λειτουργία τους μου υποσχέθηκε ότι θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν προηγουμένως.
Υπάρχει ο νόμος ο 4052, ο οποίος θα δουλέψει μέχρι τον Απρίλιο, θα δουν τι δυσλειτουργίες υπάρχουν και θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Και, εν πάση περιπτώσει, μου είπε ότι η αυτονομία της Ιεράπατας και της Ιτίας θα υπάρχει και θα μπορεί ο άλλος να παίρνει. Βέβαια, λέω ό,τι μου είπε. Δεν είναι ότι το ασπάζομαι, εγώ τα θέλω γραπτά αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κάτι πάει να γίνει. Λοιπόν, ο κύριος Πατεράκης. Έχουμε 70% και περισσότερη απορροφησιμότητα των αποφύτων μας, ενώ η ανεργία στους νέους 20 με 30 ετών δυστυχώς αγγίζει το 60%. Το τονίζω αυτό γιατί ένα από τα κριτήρια του Υπουργείου Παιδείας είναι κατά πόσο οι απόφοιτοι βρίσκουν εργασία. Οπότε ουσιαστικά σας εξοπλίζω με άσους στο μανίκι, ώστε να πιέσετε κι εσείς μαζί με εμάς. Το τμήμα λοιπόν λειτουργεί πάρα πολύ καλά και έχει καταξιωθεί και στον ακαδημαϊκό χώρο και στον επαγγελματικό. Και το κλείνω με αυτό γιατί πολύ εύκολα το έχουμε αποδείξει ήδη. Αναπτυξιακά, που αυτό χρειάζεται και η Κρήτη και περισσότερο ο νομός Λασιθίου, εμείς δεν λέμε ότι θα παράγουμε έργο, λέμε έχουμε παράγει ήδη πάρα πολύ και μπορούμε να παράγουμε ακόμα περισσότερο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαμε σε project και σε έργα είτε της περιφέρειας είτε του νομού Λασιθίου και συμβάλαμε στο ηλεκτρονικό κέντρο εμπορίου, στον αγροτουρισμό Λασιθίου, στην Ιερά Πέτρα, σε έργα του Δήμου. Και αυτά μπορεί να ήταν μερικά που φτάνουν τα 10, οι δράσεις μας οι εθελοντικές είναι δεκάδες. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που είναι και το πιο σημαντικό, συμβάλαμε στην προβολή του τουρισμού της Ιεράπετρας, συμβάλαμε στο να φτιαχτεί ο φάκελος και πήραμε το βραβείο με τις παραλίες που αυτό τιμά όλη την Κρήτη και ιδιαίτερα την περιοχή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του τουρισμού, σε συνεργασία με την αγροτική παραγωγή και τους συλλόγους και το εργαστήριο ποιότητας που έχουμε τροφίμων, συμβάλαμε στην ποιότητα και στην εξωστρέφεια του αγροτικού προϊόντος και συνεχίζουμε. Το κοινωνικό παντοπολείο, οι δράσεις είναι πάρα πολλές και δεν θέλω να σας κουράσω, είναι καταγεγραμμένες σε αρκετές σελίδες μόνο με bullets. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι το ΤΕΙ δεν είναι οι φοιτητές, οι καφετέρες που προσπαθούν κάποιοι να απαξιώσουν τα επιχειρήματά μας. Έχουμε ουσιαστικά επιχειρήματα σαν μοχλός ανάπτυξης και είμαστε τόσο εφαρμοσμένοι που είμαστε αποδεκτοί από όλους. Άρα λοιπόν, τυχόν μικροεπιχειρήματα της τάξης του κόστους και αυτά τα έχουμε αντιμετωπίσει γιατί όντως το κόστος των καθηγητών είναι σε βαθμό που οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν και αλλού δουλειά για να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή αν έρχεται γύρω στους 8 με 10.000 ευρώ το εξάμηνο που είναι αυτό που είπε πριν ο κύριος Μαρκόπουλος όσο θα έπαιρνε μια καθαρίστρια που λέει ο λόγος. Άρα λοιπόν τα ωφέλη που έχουμε να δώσουμε είναι πολλαπλάσια ή για να μην πω εκατοντάδες φορές πολλαπλάσια σε σχέση με το κόστος. Άρα συμφωνώ απόλυτα με τους προλαλήσαντες ότι ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε κάποια νούμερα ότι μειώνονται γενικότερα, μόνο και μόνο για να είμαστε ικανοποιημένοι με κάποιες προδιαγραφές, ενώ στην ουσία η ζημιά που παράγουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ και 10 χρόνια έχουμε στήσει ένα πάρα πολύ καλό τμήμα, έχουμε ζυμωθεί όχι μόνο με τον νομό αλλά με όλη την Κρήτη, έχουμε συμβάλει και εδώ στο Ηράκλειο σε συνεργασία με το κεντρικό ΤΕΙ και στην υπόλοιπη Κρήτη, στο Ρέθινο έδινα διαλέξει με ηλεκτρονικό εμπόριο και τα διάφορα τέτοια και θεωρώ πολύ μεγάλο κρίμα το να πάμε πολλά βήματα πίσω. Και κάτι άλλο επίσης που θα μπορεί να σας βοηθήσει πολύ, επειδή το κέντρο λήψεως αποφάσεων είναι αρκετά πιο ψηλά και από τον νομό Λασιθίου και από την Κρήτη. Ξεκινήσαμε με το που βγήκε το Αθηνά δράσεις μέσω διαδικτύου και μια καμπάνια ενάντια στο πλησίματος όλων των τμήματων marketing. Ένα νέο που είναι προχθεσινό και δεν το ξέρουν περισσότεροι από εδώ είναι ότι πλέον μας στηρίζουν πολύ μεγάλες εταιρείες και κάποιοι διάσημοι μαρκετίστες παγκοσμίου φήμης και έτσι έχει ξεκινήσει διαβούλευση στο διαδίκτυο και μας απάντησε ο ίδιος ο Υπουργός με διάφορα επιχειρήματα που στηρίζει. Δηλαδή έχουμε στριμώξει την κατάσταση γιατί θεωρούμε ότι το μάρκετινγκ το να καταργηθεί και από το Λασίθι ή γενικότερα όπως προσπαθείτε είναι πολύ μεγάλο λάθος, συμβάλλει. Δεν είναι αναπτυξιακό, είναι αντιαναπτυξιακό. Άρα και αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στα επιχειρήματα μαζί με τα επιχειρήματα που αφορούν τον τόπο. Αυτά από εμένα. Και ότι δεν θα το δεχτούν. Δεν θα το δεχτούν. Επομένως, το εξάμεινο μελέτης όλων αυτών των πραγμάτων, εάν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη απόφαση, ο κόσμος είναι αποφασισμένος να αντιδράσει με κάθε μέσο.
Αυτό είναι κάτι που είμαι υποχρεωμένος να σας το μεταφέρω. Ότι δεν θα το δεχτεί παθητικά και ειρηνικά. Τα νοσοκομεία πρέπει να διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους. Έχουμε επιχειρήματα. Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τον νομό στο σύνολό του, εντάξει, έχω δημοσιεύσει και έχω γράψει, αλλά μπορώ να σας εκπονήσω και μελέτη, αν μου το ζητήσετε, για το τι πρέπει να γίνει συνολικά στο Λασίθι. Αυτό ζητά όμως, είναι επενδυτικό πρόγραμμα, είναι αναπτυξιακό πρόγραμμα, θέλει όμως κάποια χρήματα για να υλοποιηθεί. Αν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτηθεί και από ένα πολύ μικρό κομμάτι που είναι 5% από το ελληνικό κράτος. Αν αυτό το θέλετε συμπληρωματικά με τις μελέτες Λιαρόπουλου και των υπόλοιπων σοφών που υπάρχουν, μπορώ να σας το καταθέσω όπου θέλετε. Πάντως τώρα συγχώνευση είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ψαχνόμαστε τώρα στην κρίση που περνάει η πατρίδα μας να βρούμε τρόπους να βγούμε από την κρίση και αναπτυξιακά μέτρα. Είναι ό,τι πιο αντιαναπτυξιακό το να πολεμάς τον πρωτογενή τομέα. Εκτός και αν κάνουμε εξαγωγές πυραυλικών συστημάτων και διαστημικά συστήματα και λύσαμε το πρόβλημά μας. Από τη στιγμή όμως που βασιζόμαστε στον πρωτογενή τομέα, η ιδιομορφία της περιοχής μας που είναι πρώιμο κηπευτικό, που είναι θερμοκήπιο, θέλει τον αγρότη εκεί κάθε λεπτό. Δεν είναι ούτε σιτηρό ούτε βαμβάκι. Δεν μπορεί να μετακομίσει. Το προϊόν του δεν μπορεί να φυλαχτεί στο ράφι. Είναι ευπαθές. Άρα πρέπει να λύνουμε τα προβλήματα του αγρότη, αν θέλουμε αναπτυξιακή πολιτική, να λύνουμε τα προβλήματά του στον τόπο του, εκεί που είναι. Ένα νοσοκομείο το οποίο είναι καταξιωμένο. Με ιστορία και πρωτοπορία, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει να υποβαθμιστεί. Και επειδή δεν το ξέρουν ή θέλουν να το ξεχνάνε, ότι το πρώτο νοσοκομείο στην Κρήτη που έκανε θρομβόληση είναι η Ιερά Πέτρας. Ότι ο πρώτος που έκανε τη λαπαροσκοπική επεμβατική είμαι εγώ προσωπικά στα νοσοκομεία Σιτίας και Ιερά Πέτρας και όχι το Πανεπιστημιακό. Και ότι φρόντισαν να μεταφερθεί όλη αυτή η τεχνογνωσία. Δεν έχουν κανένα λόγο να αποξιωθούν τώρα με τόση πρωτοπορία και τόση δουλειά, αλλά με την αποστολή τους κυρίως, που αφορά την ανάπτυξη, την οικονομία. Είναι αντιοικονομικά μέτρα, είναι αντιανεπτυξιακά μέτρα. Το επόμενο που ζητάει ο κόσμος είναι οι υπηρεσίες του. Δεν μπορεί για την πινακίδα που θέλω ένα παράβολο να αλλάξω την πινακίδα στη μηχανή μου και στο αυτοκίνητό μου να τρέχω στον Άγιο Νικόλαο. Δεν μπορεί ο κόσμος και ο αγρότης με το ευπαθές προϊόν ακόμα παραπάνω. Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Ακούσατε στην τηλεόραση τη γυναίκα να φωνάζει πήγε η βενζίνη 2 ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, αλλά το κυριότερο είναι η εγκατάλειψη του θερμοκηπίου της που την οδηγεί στην καταστροφή. Δεν γίνεται. Πρέπει να λύσει τα προβλήματα του εκεί. Και οι υπηρεσίες πρέπει να. Ακόμα δεν καταλάβαμε γιατί αποσύρονται οι υπηρεσίες. Όλα έχουν υποτίθεται κάποια λογική εργονομική. Πρέπει να δούμε εργονομικά πώς θα εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και να κάνουμε και οικονομία. Ποια είναι αυτή η λογική που λέει ότι πρέπει να πάνε στον Άγιο Νικόλαο αυτά. Η γεωγραφία, η πληθυσμιακή κατανομή, μόνο ένα πράγμα, η λέξη πρωτεύουσα. Κολλήσαμε εκεί και αν δεν κάνω λάθος έχουν καταργηθεί. Και είναι και αντιοικονομικό. Γιατί δηλαδή είναι τελείως λάθος. Αλλά επειδή παίρνουμε οριζόντια μέτρα, δεν βρίσκουμε έναν άνθρωπο με μολύβι και χαρτί να κάτσει να δει τις ιδιαιτερότητες, να κουβεντιάσει μαζί μας και να του εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνει ή να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να λέει: παιδιά, να στείλω τον Σοφοκλή τον Μπακάλι, ξέρει καλύτερα από τον Υπουργό. Εκεί φτάσαμε. Ξέρει να κάνει μελέτη, γιατί είναι εκεί τοπικά. Κρατάει το τευτέρι αυτών που του χρωστούν και τα κάνει καλύτερα από ότι ο Υπουργός. Δηλαδή, γελιοποιούνται οι υπηρεσίες μας, γελιοποιούνται οι θεσμοί, γελιοποιούνται τα υπουργεία. Τα υπουργεία μεταξύ τους. Ο Υπουργός Γεωργίας συμφωνεί που του κάνει ζημιά ο Υπουργός Υγείας. Καθίσαν ποτέ αυτοί οι δύο να κουβεντιάσουν. Ο Υπουργός Οικονομίας με τον Υπουργό Υγείας συμφωνούνε. Είμαι σίγουρος ότι δεν το κουβεντιάσαν καθόλου. Και ο κόσμος τα βλέπει και γελάει. Άρα λοιπόν, ούτε το ΤΕΙ πρέπει να φύγει, ούτε τα νοσοκομεία πρέπει να χάσουν την αυτοδυναμία τους, ούτε οι υπηρεσίες να μεταφέρονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά να υπάρξει ένας ορθολογισμός. Αν δεν μπορούν να τον κάνουν κεντρικά, να βοηθήσουμε εμείς. Οι προτάσεις μας θα είναι σίγουρα καλύτερες και πιο λειτουργικές και πιο αποτελεσματικές. Οικονομικό. Όπως κάποιος είπε, εμείς τα γραφτά θέλουμε. Κάποιος το είπε από εκεί. Λοιπόν, στα γραφτά λοιπόν μένω κι εγώ. Ένα, δύο, τρία. Κύριε Διευθυντά, ξεκινήσατε το για κάθε τομέα. Και εμείς όλοι θα συντονιστούμε να πάμε μία μέρα στην Αθήνα όλοι μαζί. Εγώ θα έχω κλείσει τα ραντεβού μου με τους αρμόδιους υπουργούς, να τους πάρουμε γύρα όλοι μαζί και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Κύριε Γενικέ, μια παράδειγμα θα σας κάνω. Όλοι οι υπουργοί είναι αναλυτικά ενημερωμένοι το ξέρω. Τι συμβαίνει. Και με διαβήματα, και με έγγραφα, και με προσωπικές επαφές. Κανείς
Δεν είναι ανημέρωτος. Όλοι γνωρίζουν και πολύ καλά. Πολύ ωραία. Όχι, όχι. Για τον εκάτο. Γιατί μπορεί να μπορεί. Υπάρχει μια διαφορά τώρα ότι έχουμε για την επίσημη έκβαση τη κυβέρνηση εδώ πέρα. Ωραία. Πέραν των δικών σα θέσεων, συγγνώμη, πέραν των δικών σα θέσεων, για κάθε τομέα θα υπάρχει ένα δικό μου συνοδευτικό έγγραφο. Το οποίο θα τοποθετείτε από μένα και θα στο θέσω υπόψη σα πριν το θέσω στον Υπουργό. Δηλαδή θα συμφωνήσετε με τις δικές μου θέσεις και είναι δυνατόν να μου δώσετε και άλλες προτάσεις ή και άλλες παρενέσεις και εγώ θα είμαι εκείνος ο οποίος θα τα στείλει προκαταβολικά να τα επεξεργαστούν και μετά θα μεταβούμε εμείς στην Αθήνα για να το συντονίσουμε και να το διεκδικήσουμε. Την άλλη εβδομάδα, δεν πάει μακριά. Ορίστε. Πέστε μου εσείς. Κύριε Γενική, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, είχατε σήμερα μια συνάντηση με τους δημάρχους Ιεράπετρας Σιτίας και με εκπροσώπους πολιτών και φορέων για τα θέματα του λαστείου, τα οποία σας γνωστοποίησαν μετά την κινητοποίηση. Η θέση δική σας. Πράγματι, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους δύο δημάρχους αλλά και τους φορείς της Ιεράπετρας και της Σιτίας. Και απορώ για ποιο λόγο δεν προσήρθαν και οι υπόλοιποι να κάνουμε τον ίδιο ευγενή διάλογο και δημιουργικό διάλογο, θα έλεγα, που κάναμε και με τους υπόλοιπους. Τα θέματα που τέθηκαν ήταν πολλά. Αφενός στην περιοχή της Ιεράπετρας και αφετέρου στην περιοχή της Σιτίας. Όλα αυτά τα θέματα ζήτησα από τους υπευθύνους του κάθε τομέα να μου δοθούν αναλυτικά τα αιτήματα και οι τρόποι διεκδίκησης λύσεων και εγώ θα είμαι εκείνος ο οποίος θα μεταβεί στην Αθήνα και να το πω ανοιχτά θα κονταροκτυπηθώ με κάθε υπουργό ο οποίος έχει την αρμοδιότητα του κάθε θέματος. Υπόσχομαι να διεκδικήσω όπως και εσείς με την ίδια θέρμη ως κάτοικος της περιοχής, των περιοχών μάλλον Σιτίας και Ιεράπετρας, την λύση αυτών των προβλημάτων. Θα το κάνω με το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Θα έχετε μια σύντομη απόλυτη ενημέρωση για το τι θα προκύψει και τα αποτελέσματα τα οποία θα έχω θα τα ανακοινώσω σε εσάς στον τόπο της καταγωγής σας, δηλαδή στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Ελπίζω να γίνουν κατανοητά και να καταλάβει η επιτέλους το κεντρικό κράτος ότι η περιφέρεια έχει δικαιώματα, η περιφέρεια πρέπει να στηρίζεται, διότι η περιφέρεια είναι εκείνη που στηρίζει και τα κέντρα. Έτσι λοιπόν, δίνω υπόσχεση στους κατοίκους των δύο αυτών περιοχών, αλλά και όλου του Λασιθίου, ότι θα διεκδικήσω τις καλύτερες των λύσεων. Και με αυτό το γνώμονα θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι γρήγορη η απάντηση που θα έχετε. Θέλω όμως ακόμη να ευχαριστήσω τους δύο δημάρχους, δηλαδή τον Σύφτο Αναστασάκη της Ιεράπετρας και τον Θοδωρή τον Πατεράκη από τη Σιτία για την άψογη συνεργασία που είχαμε και την κατανόηση από τη μεριά τη δική μου ότι εγώ θα είμαι εκείνος που θα μπει μπροστά και εγώ θα σας δώσω τις απαντήσεις. Θέλω όμως ακόμα να πω ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση που έχει κατά την άποψή μου δημιουργήσει μια πολιτική πλευρά, μια πολιτική εκπροσώπηση που κάπου σε ένα άλλο χώρο από εδώ, ενώ τους καλέσαμε να έρθουν εδώ και οι υπόλοιποι να συνδιαλλαγούμε και να συνδιεκδικήσουμε, εκείνοι πήγαν στη ΔΥΠΕ διότι νομίζουν ότι μόνο το πρόβλημα αυτό υφίσταται και αγνοούν τα υπόλοιπα προβλήματα που είναι πάρα πολλά από εκείνα που μετέθεσαν από τους δύο δημάρχους. Έτσι λοιπόν, καταδικάζω αυτή, ευθαρσώς το λέω, αυτή την ενέργεια των υπολείπων κομματικών ελαττηρίων από ό,τι υπολογίζω θέση, την οποία όμως είμαι βέβαιος ότι και όλος ο λαστιώτικος λαός θα καταδικάσει, διότι πραγματικά ένα κίνημα για να έχει επιτυχία πρέπει να είναι ενωμένο. Κύριε Γενική, η δική σας θέση για τα ΤΕΗ και για την υγεία και τις υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά την υγεία, μια και είμαι και υγειονομικός, νομίζω ότι θα τα πιέσουμε. Ο αρμόδιος διπεάρχης είναι κάτοχος όλων αυτών των προβλημάτων και είμαι βέβαιος ότι θα διεκδικήσει εκείνος την καλύτερη λύση. Και εγώ όμως, λόγω και των προσωπικών σχέσεων που έχω με τους αρμόδιους υπουργούς, θα πιέσω προς αυτή την κατεύθυνση να μην υπάρξει άλλη διαφοροποίηση από αυτή που εσείς ζητάτε σήμερα, δηλαδή την απόλυτη αυτονομία και αυτολειτουργία του νοσοκομείου. Να μείνουν τα ΤΕΗ στο Λασίθι.
Και σε αυτό το τομέα θα κάνω ό,τι μπορώ και είμαι βέβαιος ότι ο Υπουργός, ο κ. Αρβανιτόπουλος, αφού καταλάβει την δίκαιη απέτηση των κατοίκων και την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτής της σχολής στην περιοχή, θα καταλάβει και θα δώσει την πρέπουσα λύση. Ελάτε, να αλλάξετε θέσεις. Κύριε Δημάρχη, για τη σημερινή συνάντηση, τι είπατε στο Γενικό Γραμματέα? Μετά το πανλασιώτικο συλλαλητήριο στο Σελινάρι, σύμφωνα με το σχεδιασμό, ήρθαμε εδώ στην αποκεντρωμένη διοίκηση, όπου μεταφέραμε στο Γενικό Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης τα πολλά δεινά που υφίστανται τον τελευταίο καιρό ο νομός Λαστίου, αλλά ιδιαίτερα η περιοχή της Ιεράπετρας. Του μιλήσαμε για την αποψήλωση των υπηρεσιών που υφίστανται η πόλη μας, με τη μεταφορά του Τελωνίου, της εφορίας, του γραφείου Αλλοδαπών, και εστιαστήκαμε ιδιαίτερα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας και στο ΤΕΗ. Η θέση δικής μας, την οποία μεταφέραμε στο Γενικό, είναι ότι το νοσοκομείο της Ιεράπετρας πρέπει να είναι αυτόνομο, με δικό του προϋπολογισμό και να λειτουργούν οι βασικές του κλινικές, οι τέσσερις βασικές κλινικές, καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα μαζί με τις υποστηρικτές υπηρεσίες. Όσον αφορά το ΤΕΗ, ζητάμε την παραμονή των τμήματων του ΤΕΗ που υπάρχουν και στην Ιεράπετρα και στον Άγιο Νικόλαο. Ο κ. Διχτάκης έδειξε κατανόηση στα προβλήματα που έχουμε και δεσμεύτηκε ότι με έμφαση θα τα μεταφέρει στους υπουργούς και στην κυβέρνηση, η οποία είναι και αρμόδια και υπεύθυνη να λύσει τα προβλήματα αυτά. Να αλλάξει λίγο θέση.